Δεν θα γίνουν απογευματινά χειρουργία στο νοσοκομείο τη Λιβαδιά, δηλώνει κατηγορηματικά ο χειρουργό και μέλο τη Επιτροπή των Γιατρών του Νοσοκομείου Κώστα Πλαγοστάμος. λίγε ώρε μετά την υπογραφή τη κοινή υπουργική απόφαση που αναδιπράσινο φω στην εφαρμογή του μέτρου στα δημόσια νοσοκομεία εναντίον τη μου. Δεν θα γίνουν απογεμάτα νέα ιατρέ. Δεν ξέρω πόσου και ποιου απογοητεύουμε. Αλλά εμεί αγωνιζόμαστε για μετά τι 3 η ώρα που έχουμε να υπηρετήσουμε ακόμη και το επίγον που το δικαιούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προστρέχουν και μα εμπιστεύονται. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με δεδομένε τι πληγέ του εσεί στην ελληνική περιφέρεια λόγω τη έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, μόνο την επιβάρυνση τη καθημερινότητα των γιατρών είναι ικανό να επιφέρει. Υποστηρίζει με νόημα ο Κώστα Όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία τη Ελλάδα έχουν από σοβαρέ έω πάρα πολύ σοβαρέ ελλείψει. Αυτό καθιστά αδύνατη την εφαρμογή του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Δεν μπορούν να συμβούν όλα αυτά τα πράγματα σε νοσοκομεία που έχουν τόσε ελλείψει. Α μην επιβαρυνθεί κι άλλο η καθημερινότητά μα με νομοσχέδια τα οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να υπηρετήσουν το κοινό συμφέρον. Ω χαρακτηριστικό παράδειγμα επισφαλού λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων στην ελληνική περιφέρεια, φαίνεται το νοσοκομείο τη Λιβαδιά. Το προσωπικό του οποίου μάχεται, όπω τονίζει, να διατηρήσει πλήρη χειρουργική εφημέρευση όλο το μήνα με τι δεδομένε ελλείψει σε αναισθησιολόγου και ακτινολόγου. Στο νοσοκομείο Λιβαδιά παλεύουμε για να έχουμε πλήρη χειρουργική εφημέρευση όλε τι μέρε του μήνα. Δηλαδή να μπορούμε να χειρουργούμε περιστατικά επίγοντα και μόνο όλε τι μέρε του μήνα, διότι δεν έχουμε πλήρη κάλυψη από αναισθησιολόγο ή από την ειδικότητα του ακτινολόγου. Από εκεί και έπειτα, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ασφαλή η διενέργεια απογευματινών τακτικών χειρουργείων όταν εμεί δεν έχουμε να καλύψουμε με προσωπικό. Και τα επίγοντα χειρουργεία. Αυτό είναι κάτι που φυσικά δεν θα γίνει ποτέ εφόσον διατηρούνται αυτέ οι ελλείψει στο νοσοκομείο Λιβαδιάς. Με βολέ κατά του Υπουργείου για προχειρότητα στο σχεδιασμό, ο Κώστα Μπλιακοστάμο προέτρεψε στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου σε νοσοκομεία με επαρκή στελέχωση σε προσωπικό. Θεωρώ πολύ πρόχειρη. Την, ε, την, την, σχεδίαση του νομοσχεδίου, η οποία θα έπρεπε να λάβει υπόψη τις, τις των περιφερειακών νοσοκομείων και ακολούθως είτε πιλωτικά σε ένα, δύο, τρία μεγάλα νοσοκομεία που πληρούν προϋποθέσεις και προϋποθέσεις στελέχους, επαρκούς και ασφαλούς τις απογευματινές ώρες, προκειμένου αυτές ε, να μπορέσουν να καλύψουν και τακτικά χειρουργία. Στην παρούσα φάση δεν θεωρώ ότι κάποιο επαρχιακό νοσοκομείο, περιφερειακό νοσοκομείο, μπορεί να τεθεί και στη λειτουργία απογευματινών τακτικών ιατρείων επί αντιτίμου. Διακρίνει σκοπιμότητες πίσω από την απόφαση εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων και θεωρεί ότι δεν θα εκλείψει η λίστα αναμονή στα περιφερειακά νοσοκομεία. Η συλλογιστική, μάλλον πονηρή, είναι. Έγινε προφανώ για, για δύο-τρία μεγάλα νοσοκομεία και για δύο-τρία μεγάλα ονόματα. Δεν θα θέλαμε, δεν θα θέλαμε να συνεχίσουμε όμω σε, σε αυτό το σε αυτή τη διαδικασία. Σε καμία περίπτωση επίση δεν θεωρώ ότι θα, η λίστα αναμονή των χειρουργείων θα μειωθεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι έχει έδαφο. Στα απογευματινά χειρουργεία θα γίνονται επεμβάσει πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία των νοσοκομείων με κόστο που καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα τη επεμβατική πράξη. Και αυτό να κυμαίνεται από τα 300 έω τα 2.000 ευρώ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγεία, Χιλιάδε ασθενεί που περιμένουν υπομονετικά μήνε έω και χρόνο στι λίστε για να χειρουργηθούν, βρίσκουν διέξοδο στα απογευματινά χειρούργια, αλλά με κόστο. Κόστο σε ένα δημόσιο σύστημα υγεία που ναι, μεν κρίνεται χαμηλότερο σύμφωνα με τον Υπουργό Υγεία σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά απαντά με κοινικό τρόπο στο κρίσιμο δίλημα αναμονή με επιπλοκέ στην υγεία ή αντίτιμο για τη σωτηρία.